How can I be free when my country's still enslaved? Σκληρή κριτική στο Γιάννη Σμαραγδί και την ταινία με το διεθνές cast «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» κάνει μέσα από τη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα ο Δημήτρης Δανίκας. Με τίτλο «Ο Θεός αγαπάει φασολάδα», ο κριτικός κινηματογράφου μιλάει απαξιωτικά για το έργο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Το αποτέλεσμα καταλήγει καρικατούρα και ηθογραφία από παλιό ελληνικό σινεμά. Χωρίς ρυθμό, χωρίς κορυφώσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς βιωμένα αισθήματα, χωρίς περιπέτεια, χωρίς εκτυφλωτικές λάμψεις, χωρίς ολοκληρωμένους χαρακτήρες, χωρίς ερμηνευτικές επιδόσεις. Το Σταρ επικοινώνησε με τον βραβευμένο σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδί, ο οποίος ανέφερε: «Δεν θα ήθελα να επιτρέψω στον εαυτό μου να έχει επικριτικό λόγο πάνω στα θέματα της κριτικής. Ο πολιτισμός έτσι κι αλλιώς έχει δικούς του κανόνες, πρωτίστως την ανεκτικότητα απέναντι σε όποιον έχει και εκφράζει διαφορετική γνώμη και άποψη. Ποτέ δεν ήμουν σκηνοθέτης της κριτικής. Με τις ταινίες μου προσπαθούσα να απευθυνθώ στο ευρύ κοινό. Εκεί απευθύνομαι και τώρα σε όλους τους Έλληνες θεατές, ακόμα και σε αυτούς που δεν πάνε συχνά στον κινηματογράφο, και αυτόν την αγάπη διεκδικώ. Χωρίς αυτούς δεν έχω λόγο να συνεχίσω, γιατί το μήνυμα ενός καλλιτέχνη, όσο μικρό ή σπουδαίο κι αν είναι, πρέπει να μεταδοθεί στον πολύ κόσμο. Διαφορετικά δεν έχει αξία». Ο Δημήτρης Δανίκας πάντως επιμένει και σχολιάζει με επικριτικό ύφος από τα σκηνικά και τα κοστούμια μέχρι τις ερμηνείες, ξεχωρίζοντας όμως αυτή του Σεμπάστιαν Κοχ που έχει παίξει σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ. «Έτσι το βεστιάριο φτωχό. Είναι περίπου χάρτινο το ντεκόρ. Έτσι κάθε σκηνή μάχης ή ναυμαχίας μοιάζει με παιχνίδι παιδικό. Έτσι και με την εξαίρεση του Γερμανού πρωταγωνιστή Σεμπάστιαν Κοχ, αλλά και του Αργεντινού Χουάν Ντιέγκο Μπότο, ακατάλληλο το κάστρο ηθοποιών». Οι ηθοποιοί που πήραν μέρος σε αυτή την ταινία μιλούν για μια εμπειρία ζωής και μια παραγωγή πρωτόγνωρη για τα ελληνικά κινηματογραφικά δεδομένα. Παρά τους δύσκολους καιρούς, έγινε μια καταπληκτική πραγματικά ταινία. Θα πρέπει να τρέξει ο κόσμος να δει αυτή την ταινία. Είναι πραγματικά κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την εποχή μας. Και τι ακριβώς εξυπηρετεί η σύντομη και εντελώς σχηματική εμφάνιση του βιβλικού Λάκη Λαζόπουλου, του λαϊκού Ποσειδώνα? Αν κοντά σε όλα αυτά προσθέσει τη βαριεστημένη Κατρίν Ντενεύ και τον γραφικό Τζον Κλίζ, τότε λαμβάνει μια μετάλλαξη συνταγή. Το χαβιάρι ως φασολάδα ελληνική. A great pleasure to do the film and to... I've learned a lot from you, Greeks. Η ταινία αυτή έγινε με πολύ κόπο και πόνο, με μεγάλο οικονομικό ρίσκο της οικογένειάς μου και των συνεργατών μου, και δεν έχουμε κανένα εχέγγυο, ούτε γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να ξανακάνουμε κάτι αντίστοιχο. Εκτός αυτού, οι ιδιώτες που έδωσαν αγάπη και χρήματα σε αυτή την ταινία, καθώς και όλοι οι συνεργάτες μου που δούλεψαν με την ψυχή τους, ελπίζω και εύχομαι να πάρουν αγάπη, γιατί τολμήσαμε να κάνουμε ένα έργο ευγενές και πιστεύουμε χρήσιμο στους πάσχοντες Έλληνες, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.